Κατά τη διάρκεια των εορταστικών ημερών, το θέατρο είχε και θα συνεχίσει να έχει πάντα την τιμητική του. Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτές τις ημέρες, είδαμε και σας προτείνουμε το musical που έχει γράψει τη δική του ιστορία, «Γοργόνες και Μάγκες». Αυτήν τη φορά στο θέατρο Broadway, διασκηνοθετικής χειρός Γιώργου Βάλαρη. Τον συνάντησα επί σκηνής και ο ίδιος με καλλιτεχνική μαγιά φόρεσε το χαμογελό του και με έκανε να αισθανθώ γοργόνα της θεριάς. Άραγε υπάρχουν ακόμα μάγκες να πολιορκούν όμορφες γοργόνες? Οι μάγκες υπάρχουν ακόμα και οι γοργόνες υπάρχουν, γιατί φαντασία έχουμε πάντα, θέλουμε να ονειρευόμαστε, οπότε σε μια εποχή κατήφυγας το όνειρο πάντα υπάρχει και γι' αυτό και δικαιωνόμαστε, γιατί ο κόσμος θέλει να τελικά να ονειρεύεται, θέλει να περνάει όμορφα και εξού και δικαιώθηκα και δικαιωθήκαμε, γιατί είναι ομαδικός πόλος το θέατρο. Πιάσε μια καλή μουσική. Μπουζουγιά. Μπουζούκια, βρε. Δεν είπαμε νούμερο 2. Ρομαντισμός. Πολύ ωραία, ρομαντισμός. Θα πιάσω το τρίτο πρόγραμμα που παίζει το Άντε Μαρία. Τι παίζει? Άντε Μαρία. Άντε Μαρία. Το Άβε Μαρία, βρε, το Άβε Μαρία. Εσύ το λες ιταλικά, εγώ το λέω σε μετάφραση ελληνικά. Σοβαρέψου, ρε, σοβαρέψου. Ωραία, κυρία, σοβαρεύομαι. Πάντως να ξέρεις, τις γυναίκες σήμερα αρέσει η διπλοπενιά. Πάει και τελείωσε. Πιάσε διπλοπενιά. Ωραία, πείτε. Ο Γιώργος Βάλαρης μας ταξιδεύει 50 χρόνια πίσω. Τότε που ο αείμνηστος Γιάννης Δαλιανίδης εισήγαγε το ελληνικό σινεφίλ κοινό στη μαγεία της συγκεκριμένης ταινίας. Πιστεύεις ότι αν ζούσε σήμερα και ήταν εδώ να παρακολουθείς την παράσταση, τι πιστεύεις ότι θα σου έλεγε? Νομίζω ότι ήταν πολύ χαρούμενος. Γιατί ό,τι κάνω πάντα το κάνω με πολύ μεγάλο σεβασμό. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε έρθει στην πρώτη μου σκηνοθετική δουλειά και μου είχε δώσει κουράγιο από τότε. Πριν πολλά χρόνια. Θα στο καρφώσω στα μανιά και σαν πλαγιά σου με θα Επί σκηνής, οι ηθοποιοί ερμηνεύουν, τραγουδούν και χορεύουν. Κάνουν δηλαδή ό,τι υπαγορεύει το είδος του musical. Ένα είδος με ιδιαίτερος απαιτητικό κοινό. Έχω ξανασχοληθεί με musical, είναι το αγαπημένο μου είδος. Mm-hmm. Παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική, όπου είναι και η γενέτειρά του. Είναι ένα πολύ σύνθετο είδος, το πιο δύσκολο όντως, γιατί περιέχει χορό, τραγούδι mm-hmm. και πολλούς συντελεστές και πάντα μεγάλες παραγωγές. Όχι, δεν με τρόμαξε, βούτυξε με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, δύναμη και από την εμπειρία που έχω. Και από τρελό μεράκι για το συγκεκριμένο musical, το οποίο ήταν και είναι από τα αγαπημένα μου, το αγαπημένο μάλλον, γι' αυτό επέλεξα να ξεκινήσω αυτό το musical και ως παραγωγός. Οπότε, όχι, δεν φοβήθηκα καθόλου. Εξάλλου είπαμε ότι πρέπει να έχουμε μαγιά. Δάφτους στους δρόμους που μοναχοί περπατάτε, θα περπατάει ένα πλήθος ζωηρό. Κι άλλοι για βάρκες με κρυσκράφτε να πετάτε, πάνω απ' τα κύματα στον όμορφο γυαλό. Στο έργο βλέπουμε τους λεφτάδες να έρχονται να αγοράσουν ελληνική γη και συγκεκριμένα την Ήδρα. Ωστόσο, τελικά η Ήδρα παρέμεινε στους νησιώτες κατοίκους και μέχρι και σήμερα παραμένει αναλύωτη, μακριά από ξένους παράγοντες, γραφική. Γενικεύοντάς το αυτό, πώς θα έκρινες το ενδεχόμενο ελληνική γη να πουληθεί σε ξένους επενδυτές προς αξιοποίηση? Θα ωφελούσε ή θα μας έβλεπε κάτι τέτοιο? Συμβαίνει αυτό, δεν είναι πρωτότυπο. Συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια και συμβαίνει με μεγαλύτερη ταχύτητα την τελευταία πενταετία, θα έλεγα. Ότι ξεπουλιόμαστε είναι γεγονός. Αυτό πραγματεύεται το έργο. Γι' αυτό το κάνει και διαχρονικό mm-hmm. και πολιτικό έργο. Είναι το μόνο πολιτικό έργο του Δαλιανίδη. Δυστυχώς δεν είναι πάντα η γη ελληνική. Δεν είναι πολύ γνωστό αυτό, αλλά
για τους γνώστες αρχίζει να απειλείται η Ελλάδα. Χρήματα. Α, ναι, βέβαια, βέβαια. Εσάς σας ενδιαφέρει μόνο το χρήμα. Ή μάλλον οι επιχειρήσεις. Έχω να σας κάνω μια πρόταση, λοιπόν. Θέλετε να γίνετε συνεταίρος μου. Εσύ έστρεψες το βλέμμα στο παρελθόν και βρήκες από πριν 50 χρόνια από τον ελληνικό κινηματογράφο ένα έργο που είναι το «Γοργόνες και Μάγκες». Θεωρείς ότι ένας μελλοντικός Βάλαρης, μετά από άλλα 50 χρόνια, άμα στρέψει τον ενδιαφέρον του στο παρελθόν, θα βρει στις μέρες μας κάποιο αξιόλογο έργο ελληνικού κινηματογράφου για να ανεβάσει στη σκηνή ή θα πρέπει να ανατρέξει 100 χρόνια πίσω ξανά στο παλιό ελληνικό κινηματογράφο? Δυστυχώς το παρόν δεν έχει ιδιαίτερα αξιόλογες αξιόλογα έργα, γιατί ζούμε σε μία μη αξιόλογη εποχή, όπου λόγω του πώς είναι διαμορφωμένη η κοινωνία μας, ως σκουπιδαριό, δεν παράγονται σπουδαία έργα για να έχουν διαχρονικότητα. Γιατί δεν υπάρχουν αξίες και όλα είναι στο βωμό του χρήματος, χωρίς ηθική, και δεν μιλάω για την ηθική, λόγω για την ηθική, στην πολιτική, στην κοινωνία και οτιδήποτε. Δεν θα βρούμε εύκολα, γιατί δεν υπάρχει και ελληνικός κινηματογράφος όπως τότε. Ο ελληνικός κινηματογράφος ήταν διαποτισμένος από ηθογραφία, γιατί ακόμα και αυτό το musical είναι μια ηθογραφία της εποχής. Γι' αυτό έχουν και αυτή την επικαιρότητα, γιατί παρακολουθούν τα ήθη της εποχής. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα πάμε 100 χρόνια πριν. Για να κλείσω στην ερώτηση, εκτός αν γίνει κάποιο μπαμ. Σίγουρα υπάρχουν, γιατί δεν θα ήθελα να τα καταρρύψω όλα, σαφώς υπάρχουν αξιόλογα νεοελληνικά έργα και εγώ με το συνεργάτη έχουμε γράψει αξιόλογες ηθογραφίες, αλλά δυστυχώς η εποχή δεν μπορεί να τα αναδείξει και στο μέγεθος του κινηματογράφου, γιατί ο κινηματογράφος είναι η μεγάλη οθόνη που φέρει πάντα τον κόσμο και είναι άλλο το μέγεθος. Σε κάθε ταινία υπάρχουν πολλές ατάκες που ξεχωρίζουν και αγαπιούνται. Ωστόσο, συνήθως, μία είναι αυτή που γίνεται έως και ταυτότητα του όλου έργου. Όσον αφορά στο Γοργόνες και Μάγκες, η ατάκα που βασιλεύει ακόμα και 50 χρόνια μετά δραπέτευσε από την κουζίνα. Έφερα τους μεζέδες! Το τηγανίο τους μετέφερες! Του τέστην υπέπεσες εσείς τέτοιο σφάλμα! Τι λέει? Ποιος ξέρει? Λέγω εν το τηγανίο τους μετέφερες! Τι λέει ελληνικά, χριστιανέ μου, που άρχισες του τέστη και του τέστη? Λέει στο τηγάνι τους φέρατε! Άτικοι μεζέδες! Εν το τηγανίο τους μετέφερες! Του τέστην υπέπεσε σε τέτοιο σφάλμα. Τι λέει? Ποιος ξέρει? Λέγω εν το τηγανίο τους μετέφερες. Καλέ μίλα ελληνικά, χριστιανέ μου. Τι έχεις πάρει σήμερα του τέστη και του τέστη? Λέει στο τηγάνι τους φέρατε. Είναι τεράστια τιμή μου που είμαι στην παράσταση, υποδιόμενος στον ίδιο ρόλο μετά από 50 χρόνια. Το κοινό τον αποθεώνει. Και εγώ είμαι ενθουσιασμένος με αυτή τη συνεργασία που θα την κρατάω πάντα στην καρδιά μου, γιατί είναι ένας πραγματικά σπάνιος άνθρωπος για όποιον το γνωρίζει καλά. Τι συλλογίζεσαι, εγγονέ μου? Τίποτα, να σκεφτόμουν. Είναι ωραία να βλέπεις από εδώ τη θάλασσα νύχτα και με φεγγάρι. Μου είχε λείψει. Α, μιλάς σαν ερωτευμένος. Εγώ κάνω πάντα ό,τι λέει η καρδιά μου, αλλά εμπορικά. Τι μπορεί να αρέσει και τι μπορεί να είναι ένα δυνατό χτύπημα πάντα στην αγορά. Δεν είμαι παλικάρι! Είσαι! Μωρέ, από όλα είσαι εσύ! Αλλά τον άντρα που θα πάρω, αλλιώς τον ονειρεύομαι! Για πες μας δηλαδή, πώς τον έθες? Με τα χαράς! Ακούστε! Ο άντρας που θα πάντρευτώ θα έχει μήλους τρόπους. Θα κάνει πάντα συντροφιά με πλούσιους ανθρώπους. Θα έχει αυτοκίνητο και δεν θα μου θυμώνει. Όταν λέω δώσε μου λιγάκι το τιμόνι. Πες μου ένα μυστικό, ας πούμε, ή μια συμβουλή ή οτιδήποτε από αυτά που σου είπαν οι εν ζωή ηθοποιοί της τότε ταινίας για τη συγκεκριμένη παράσταση. Υπάρχει κάτι τέτοιο?
Ναι, ας πούμε τον Γιάννη τον Κογιατζή, έχω κρατήσει ότι αυτή η ταινία γινόταν κάθε δευτερότριτο. Μετά πηγαίνα στα θέατρά τους που ήρθαν όλοι. Γινόταν πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη. Με τα μέσα που είχαν τότε ήταν μια υπερπαραγωγή. Και με πολύ μεγάλη αγάπη. Και το κυρίαρχο είναι αυτό, όπως έγινε και αυτή η παράσταση με πολύ μεγάλη αγάπη. Από όλους τους συντελεστές που ευχαριστώ. Ένα μωρέ, ντρέπομαι να το πω. Κλεμμένο είναι. Όχι καλέ. Ζευγαρώνουν τα κατσίκια. Όχι. Τι. Όχι. Αυτό το κτήμα. Ναι. Είναι πρίκα μου. Όπα. Σκάσε, σκάσε ρε. Φέτος έχουμε το Γοργόνες και Μάγκες. Πες μου έτσι και τα μελλοντικά σχέδια. Τι να περιμένουμε από σένα. Μάλιστα. Σίγουρα έχω αποφασίσει ότι θα κάνω στο χώρο μας εδώ το θέατρο Broadway, που είναι ο χώρος μας για τα επόμενα χρόνια. Πολύ μεγάλες παραγωγές. Η επόμενη θα είναι ακόμα μεγαλύτερη από αυτή. Θα έχει να κάνει πάντα με musical. Δεν θα αποκαλύψω ποιο είναι το επόμενο, δεν έχω καταλήξει έτσι κι αλλιώς, αλλά είμαι πολύ κοντά. Σίγουρα θα είναι ελληνικό πάντως. Παλιός ελληνικός κινηματογράφος, πάλι. Όχι, δεν ξέρω. Μπορεί. Άνοιξε Συνεπώς, αν σκέφτεστε για θέατρο, το Broadway είναι εκεί για να σας ταξιδέψει στα μουσικοχορευτικά μονοπάτια από τις Γοργόνες και Μάγκες. Σίγουρα θα το λατρέψετε.